σταματάω λίγο στα Χανιά. Καλημερίζοντας την πρόεδρο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κυρία Ιωάννα Μελάκη, γιατί με απόφαση του το Ειρηνοδικείο Χανίων κούρεψε κατά 70% το κρέος των 200.000 ευρώ ιδιωτικού υπαλλήλου. Καλημέρα, κυρία Μελάκη, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Επίσης. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Είναι θετική η εξέλιξη όταν ξέρουμε ότι οι πληστηριασμοί συνεχίζεται, ότι δεν έχει ανακοπεί η δική τους η πορεία, άσχετα με το αν δεν λέγεται ή αν λέγεται, ή αν λέγεται το περί του αντιθέτου δηλαδή. Ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Αυτό λοιπόν είναι μια θετική είδηση για άλλη μια φορά από το Ειρηνοδικείο Χανίων, έτσι? Βεβαίως είναι τα υπολείμματα, στο πούμε έτσι, του γνωστού νόμου 3869 του 2010, του νόμου Κατσέλη. Έχουμε ακόμα κάποιες αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν τελειώσει. Είναι θετικό το αποτέλεσμα, διότι σε κάποιες άλλες φορές βλέπουμε απόρριψη χωρίς πολύ να το εξετάσουν. Είναι μια καλή απόφαση, την οποία βεβαίως αυτός ο νόμος καταργήθηκε για τους καινούργους. Mm-hmm. Ισχύει για εκείνους οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση στα προηγούμενα χρόνια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε κάνει αίτηση από το 2014. Πήρε τη συμβουλευτική και την καθοδήγηση από την Ένωσή μας. Σήμερα είναι χαρούμενος, διότι βασικά είναι μια μεγάλη διαγραφή χρέους. Βέβαια, 200.000 ευρώ το χρέος, όταν στοκόβει κατά 140.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 70% και σώζει τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά σου στοιχεία, αλίμονο να μην πανηγύριζες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, διότι αν κρίνουμε, όπως είπατε και προηγούμενα, με τους πληστηριασμούς οι οποίοι δεν έχουν τέλος, συνέχεια γίνονται. Και βεβαίως είναι μια ελάφρυνση, γι' αυτό είχαμε πει τότε στον κόσμο, τον είχαμε καλέσει, αλλά ο κόσμος νόμιζε ότι θα διαγραφούν έτσι τα χρέη τους χωρίς να κινηθούν. Αλλά και σήμερα πάλι τους καλούμε, διότι τα χρέη τους έχουν πάει στα λεγόμενα funds, στα εμείς τα λέμε κοράκια, και εκεί γίνεται πάλι ένα γύφτικο παζάρι, γίνεται μια μεσολάβηση από το γραφείο μας, από την Ένωσή μας. Και πάλι βρίσκονται κάποιοι οφειλέτες σε καλή κατάσταση, αλλά ακόμα και την τελευταία στιγμή έχουμε σώσει πάρα πολλά σπίτια με τον πληστηριασμό από αυτά τα κοράκια, διότι έχουμε δείξει καλή διάθεση ότι θέλουμε να ρυθμίσουμε το χρέος μας. Δηλαδή οι άνθρωποι, και αυτό το λέμε να το ακούσουν κάποιοι, ότι δεν έχουν τελειώσει, αρκεί να θέλουν να σώσουν το σπίτι τους και να μην ακούνε αυτό που λένε: ελάτε στη δεύτερη ευκαιρία, στην ευκαιρία που θα δώσετε το σπίτι σας και θα είστε νοικιαστές. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Όσοι το κάνουν, δηλαδή, εντάξει, όταν χρωστάς και 500.000 και το σπίτι σου αξίζει 50% ή 100%, είναι ευκαιρία. Αλλά κάποιοι οι οποίοι έχουν βιώσιμο χρέος, κάποιοι οι οποίοι έχουν χαμηλότερο χρέος, ας κάνουν μια προσπάθεια ακόμα και τώρα να το σώσουν. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν υπάρχει δεύτερη ουσιαστικά ευκαιρία με την ρύθμιση ή με τις ρυθμίσεις, και ειδικά για τους μικροφυλέτες. Αυτό καταλαβαίνω, κυρία Μελάκη. Ναι, βεβαίως διαφημίζουν, ελάτε στη δεύτερη ευκαιρία, δώστε το σπίτι σας. Αυτό, όπως είπαμε, συμφέρει αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλα χρέη, είναι νέοι άνθρωποι, και σου λέει γιατί να έχω στην πλάτη μου ένα 200.000 χρέος και το σπίτι μου κάνει ούτε 100, γιατί να το έχω στην πλάτη μου, το δίνω. Η δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή, είναι ευκαιρία για αυτούς. Δηλαδή η δεύτερη ευκαιρία ποιους συμφέρει πολύ περισσότερο? Αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλα χρέη και το σπίτι τους έχει μικρή αξία. Πάνω από τις 200.000 ευρώ, όπως είπατε, αυτό να κρατήσει ο κόσμος. Όχι, αν το σπίτι και 50.000 να κάνει το σπίτι τους και χρωστάς 150, δεν έχει νόημα. Δηλαδή έχουμε και στην ανθρώπου μας και σε όλη την Κρήτη, οι οποίοι έχουν 500.000 και το σπίτι τους αξίζει 60.000 και έρχονται στα γραφεία μας και λένε τι κάνω. Φυσικά το παραχωρείς και άμεσα, διότι όταν το παραχωρήσει ο φιλέτης ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία,
τότε το χρέος του διαγράφεται και στα 3 χρόνια είναι ελεύθερος να αρχίσει μια νέα κοινωνική και οικονομική ζωή. Μάλιστα. Σε επίπεδο Κρήτης, κυρία Μελάκη, από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής εσείς επεξεργάζεστε ως στοιχεία, ή να το πω διαφορετικά, ποια είναι η δυναμική η οποία παρουσιάζεται, για να δούμε λίγο πολύ και να πάρουμε το αποτύπωμα της Κρήτης σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς. Οι κριτικοί και οι κριτικές είμαστε λιγάκι εγωιστές. Το πρόβλημά μας δεν το εμφανίζουμε προς τα έξω. Δεν πάμε σε ένα ειδικό, είτε λέγεται οικονομολόγος, είτε ένωση καταναλωτών, είτε δικηγόρος, να ρωτήσουμε, να μάθουμε, παρά το κρατάμε μέσα μας και ούτε καν στο σύντροφό μας δεν το λέμε. Κρατάμε τα χαρτιά, κρατάμε τις ειδοποιήσεις και έρχεται η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού με εφημερίδες και τότε ανακαλύπτει ο σύντροφό μας, η γυναίκα μας, ο άντρα μας, ότι το σπίτι μας είναι σε πληστηριασμό. Νομίζω ότι δίνεται εκείνη την άλλη την κοινωνική διάσταση και τη σχέση των ζευγαριών. Αντιμετωπίζεται και τέτοιου είδους θέματα με το να κρατάμε κρυφά πράγματα, αυτό λέτε? Βεβαίως, όταν έρχεται ο σύζυγος και μας λέει την αλληλογραφία, δεν τη θέλω να την έχω στο σπίτι μου, παρά να με παίρνετε τηλέφωνο και όχι να έρχεται αλληλογραφία, είναι ένα θέμα. Όταν έρχεται η κυρία και λιποθυμάζει στο γραφείο μας και λέει ότι εγώ δεν ήξερα ότι το σπίτι μου είναι στον πληστηριασμό, το ανακάλυψα μέσω εφημερίδας. Είναι τραγικά πράγματα. Δηλαδή, και βλέπουμε και πολλές αυτοκτονίες. Δηλαδή, γιατί να μην τα λέμε, γιατί να μην τα βγάζουμε προς τα έξω, γιατί να μην παίρνουμε ενημέρωση? Κάποια πράγματα σώζονται. Δεν είναι τελειωμένα. Δηλαδή, ακόμα και πληστηριασμούς που έχουν αναγκαστεί, που έχουν δημοσιευθεί, έχουμε αναστείλει. Αρκεί ο πολίτης, ο φιλέτης να έρθει σε ένα ειδικό, όπως είπα προηγούμενα, είτε αυτό λέγεται δικηγόρος και καλύτερα στην Ένωση, γιατί η Ένωση διαθέτει ένα team με μεγάλη και ενημέρωση και γνωρίζει και όλα αυτά και δεν πληρώνει και κάτι. Να έρθει στην Ένωση, υπάρχει, ας πούμε, η απόλυτη εχεμήθεια να ρωτήσει, να οδηγηθεί και όχι να το παίρνει μέσα του και να μην το ξέρει ούτε καν η γυναίκα του ή ο άντρας της. Μάλιστα. Προεκτάσεις κοινωνικές, οικογενειακές, έτσι όπως τις καταγράφετε, που πραγματικά σε οδηγούν σε άλλα μονοπάτια, πραγματικά σε τρελαίνει όλη αυτή η κατάσταση. Είναι καλύτερα λοιπόν από την αρχή να λες ότι αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βγούμε μέσα από αυτό τον κικαιώνα. Μάλιστα, έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει και σαφή εικόνα για το τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, καταλαβαίνω, κύριε Μαλάκη. Όχι, υπάρχει εικόνα, γιατί, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, αν το χρέος είναι βιώσιμο, να το δούμε, να μάθει, να πάρει ενημέρωση ο κάθε φιλέτης. Δεν είναι ανάγκη να έχει θλίψη, να έχει θυμό, να έχει όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία. Να το δει το θέμα του σοβαρά. Το να το κουκουλώνουμε κάτω από ένα χαλί και να το κρύβουμε δεν διορθώνεται. Παντού, ας πούμε, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν νομικά εργαλεία που, ας πούμε, είχαμε μια περίπτωση, ένας οφειλέτης δεν είχε ενημέρωση πάνω από 20 χρόνια, αυτό το χρέος διαγράφεται. Δηλαδή υπάρχουν νομικά εργαλεία, δεν είναι ανάγκη να το παίρνουμε και μέσα μας και να το, δηλαδή αυτή η απομόνωση να μας δημιουργεί αυτό το θυμό και την αυτοκαταστροφή. Μάλιστα. Αυτό λέω, ας πούμε, στον κόσμο, ότι όλα τα προβλήματα έχουν λύσει. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, το στενό μυαλό μας να μας φέρει το γκρεμό και την καταστροφή. Η συμβουλή για την δύσκολη καθημερινότητα ή οι συμβουλές για τη δύσκολη καθημερινότητα. Κυρία Μελάκη, με προβλήματα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πολύ περισσότερο προσωπικά ή επιχειρηματικά όλα αυτά τα χρέη, τα οποία αυτή την ώρα πολύ περισσότερο προβληματίζουν? Πιο πολύ είναι επιχειρηματίες, διότι εκεί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη. Έχουν τα λειτουργικά τους έξοδα, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Αν έχουν και προσωπικό που έχουν όλα αυτά τα, και εκτός από το μισθού έχουν και τα ένσημα και έχουν και η ενέργεια πλέον είναι αφόρητη. Δηλαδή πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας να το δει. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια. Είναι δυσκολία. Έχουμε και πάρα πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι
Ενώ, ας πούμε, πηγαίνανε μια χαρά με το να εκτοξευθεί το ρεύμα σε αυτές τις τιμές, με το να έχουν εργαζόμενους, δεν έχουν επιβίωση. Mm-hmm. Και αυτοί άλλοι κλείνουν, έχουμε δει επαγγελματίες και από όλο το νησί που έχουν παρατήσει τις επιχειρήσεις τους, έχουν κλείσει και έχουν γίνει υπάλληλοι. Μάλιστα. Οι επιχειρηματίες λοιπόν είναι που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα με όλα αυτά τα οποία είπατε. Λοιπόν, κυρία Μελάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή χρονιά σε όλους μας. Και εσείς καλά να είστε, σας ευχαριστώ. Δύναμη σε όλους.